Καλημερίζω ευθύς αμέσως την κυρία Σοφία Τερζάκη, η οποία ζητά την δική μας την ψήφο, διεκδικεί τη δική μας την ψήφο στις δημοτικές εκλογές στο πλευρό του υποψήφιου δημάρχου Μιχάλη Καραμαλάκη. Κυρία Τερζάκη, καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μια χαρά εσείς. Και εμείς μια χαρά, σας ευχαριστώ. Αποφασίσατε, μπήκατε στα βαθιά, στα κοινά, στην αυτοδιοίκηση, στο πλευρό του κυρίου Καραμαλάκη. Δώστε μας λίγο το δικό σας το στίγμα. Δώστε μας δύο πληροφορίες για να σας γνωρίσουμε, να μάθουμε ποια είναι η Σοφία η Τερζάκη. Καταρχήν έχω γεννηθεί στο Ηράκλειο, είμαι γέννημα θρεμάτου Ηρακλείου. Όλα τα χρόνια δεν έχω φύγει από την πόλη μου. Σπούδασα και σχολείο και σπουδές έχω κάνει στο Ηράκλειο. Λείπω μόνο για επαγγελματικούς λόγους ή ταξίδια αναψυχής που έχω ξαναφέρει σε άλλη συνέντευξη. Καθημερινά τον πασμό της πόλης μου. Γιατί δουλεύω σε μια μεγάλη τεχνική εταιρεία στη Γλωφόρο του Νοσού. Αλλά όλες τις εταιρικές μου δουλειές κυρίως είναι κατά βάση στο κέντρο και στου Αυγούστου για Μαλάκη, Γιούμινα. Οπότε ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι όλες τις ανάγκες του Δήμου μας ζω καθημερινά και από τους δημότες και οι ίδιοι επίσης αντιλαμβάνονται κάποια πράγματα. Άρα ξεκινάμε από εκείνα τα προβλήματα που λέει με τη μετακίνηση, μόνο που αναφέρατε, ότι το έντονο κυκλοφοριακό, η στάση στάθμευση των αυτοκινήτων, η μετακίνηση του κόσμου, ότι είναι νούμερο ένα πρόβλημα για εσάς, κυρία Τερζάκη, έτσι? Σωστά, ναι. Είναι η στάθμευση, είναι η καθαριότητα που είναι πολύ βασικό κομμάτι. Όπως είχα πει και χθες στην εκπομπή του κ. Δασκαλάκη του Μάνου, ότι ο κ. Μερκουρίδης ανέφερε πολύ σωστά ότι δεν υπάρχει στάθμευση. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δηλαδή και άλλα δημοτικά πάρκι να ανοίξουν, να είναι δωρεάν στον κόσμο, ώστε να υπάρχει περισσότερη κίνηση στο κέντρο. Εμείς δεν υπάρχει η αποκέντρωση και να πηγαίνουμε όλοι περιφερειακά σε μαγαζιά, ώστε να στηρίζουμε περισσότερο την αγορά μας. Όπως βλέπετε, τα τελευταία χρόνια έχω ανοίξει πολλά καταστήματα κοντά και στη γειτονιά μου που μένω. Στην περιοχή Κνωσού Παπαναστασίου, με αποτέλεσμα να μην πηγαίνουμε στο κέντρο για ψώνια, να πηγαίνουμε λιγότερο για καφέ και για φαγητό μέσα στο Σαββατοκύριακο και τις καθημερινές. Αν δείτε, η ζωή στην Βερολίνη έχει περιοριστεί αρκετά, είναι μόνο πλέον Πέμπτη με την Κυριακή. Παλαιότερα είχαμε και καθημερινή έξοδο, πέρα από το καλοκαίρι που μας έρθει πιο κοντά στο να πιούμε ένα ποτάκι ή να πάμε μια βόλτα στα καταστήματα, γιατί δεν υπάρχει πάρκινγκ. Όλο αυτό είναι κάτι 5 ώρες στο πάρκινγκ, δεν μπορεί να πληρώσει ένα ιδιωτικό 10-12 ευρώ. Όσο έχει μια οικογένεια και παιδιά, δεν είναι εύκολο, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Είναι δύσκολο. Γιατί έχω πει για τον αθλητισμό. Υπάρχουν κάποια γήπεδα τέννις που επειδή είναι παιδί του αθλητισμού, αρχικά με το Ευρωμπάσκετ 87 που ξεκίνησα στο Ηράκλειο, στη ΓΕΗ, και έπαιζε κατά το πρώτο μου παιχνίδι στο Ηράκλειο. Είναι λυπηρό να κάνω ένα βίντεο για τις δημοτικές εκλογές, να βλέπω τα παιδιά, τα ελληνικά τείχη να είναι έτοιμο όλο να πέσουν, το οποίο το είχαν δείξει και στις ειδήσεις πρόσφατα. Η Ρωμάνα κοιμούνται στα γήπεδα, το οποίο δεν είναι κατερικό για παιδάκι 10-12 χρονών. Συγκουρνίζει την ψυχούλα του να βλέπει τους τσιγκάνους να είναι μέσα στα γήπεδα τα οποία παίζει καθημερινά, να είναι βρώμικα, να είναι τιμόρροπα και να έχει κολλήσει το πρόγραμμα στις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Να υπάρχει έγκριση εδώ, Υπουργείο Πολιτισμού, να μην έχει βγει το κόμμα, να μην έχουν υπογράψει τελευταία τετραετία, οκταετία, ώστε να υπάρχουν σκαλοσχές, να γίνει συντήρηση και να μεταφερθούν τα γήπεδα πιο αριστερά. Έχω γνωστούς που παίζουν τένις εκεί στην Ποφό και τα ξέρω τα προβλήματα εσωτερικά, ώστε να υπάρχει μια συμμετοχή των παιδιών στα γκρουπάκια που πάνε στο μάθημά τους, γιατί φοβούνται και οι γονείς, είναι και λογικό. Κάντε δική σας εικόνα, να έχει το παιδί σας και να τρέμεται, μην πέσει κάποια στιγμή το τείχος. Και αυτό επειδή κολλάει από μια υπογραφή από ό,τι έμαθα πρόσφατα, είναι πολύ λυπηρό. Γιατί η ζωή χωρίς αθλητισμό δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Είμαι τυχερή που έπαιζα 8 χρόνια μπάσκετ. Και όπως λέτε, πολλοί κόσμοι στο 87 ξεκίνησε η εποχή του μπάσκετ στην Γκάλη Παναγιώτη για να έχει καλά παιδιά. Και όλοι είναι πάντα δυνατοί και αλόβητοι. Όπως επίσης, ξέρετε πολύ καλά ότι στην καραντίνα όλος ο κόσμος είχε στο δρόμο να περπατήσει, να κάνει ποδήλατο. Κάνει πράγματα που δεν έχει την πολυτέλεια να τα κάνει, δεν έχει χρόνο. Σωστά. Ούτε για τον ποδηλάτη, ούτε για τον αθλητή, ούτε για τον πεζό, ούτε για το περπάτημα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορείς. Δεν υπάρχουν υποδομές. Δεν υπάρχουν υποδομές, ακριβώς. Και στο κέντρο της πόλης, κυρία Τερζάκη, και στις συνοικίες, πουθενά στα διοικητικά όρια του Δήμου Ηρακλείου, δεν έχει κανείς την δυνατότητα να αθληθεί. Για τους τυφλούς, κάποιοι δρόμοι. Επίσης, μην ξεχνάμε τους ανθρώπους που έχουν θέματα άλλα κινητικά.
ότι δεν υπάρχει καταρχήν για τους τυφλούς κάποιος δρόμος. Είναι λυπηρό που το λέμε. Στο 2021 υπάρχει ένα δρόμος για τους τυφλούς. Είναι άνθρωποι, είναι μερίδιό μας, είναι οι συνάνθρωποι μας. Οι τυφλοί, οι άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν υπάρχουν ράμπες. Δηλαδή να υπάρχουν πέντε πάρκες στο κέντρο της Ηρακλής για τους ανάπηρους. Δεν είναι λογικό αυτό. Είναι μια πόλη που πραγματικά μας πονάει. Πάει το παιδί στα πάνη και πληρώνει όταν θέλει να πάει στο κέντρο, που η δουλειά του είναι στο κέντρο. Δεν υφίσταται αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό, το αντιλαμβάνεστε. Δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε τα μέλη μας. Δηλαδή, σαν να έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να παρκάρει, να πληρώνει 10 ευρώ να πάει στη δουλειά του καθημερινά, έχει οικογένεια και δύο παιδιά, για να φέρουμε σαν αυτήν το οποίο το έχω από κοντά, σαν παράδειγμα. Δεν μου έχει πει ποτέ τίποτα, παιδιά, το αντιλαμβάνομαι όμως. Όποιο παράδειγμα και αν πάρουμε και ό,τι και να αναφέρουμε πραγματικά είναι όλα αυτά τα μικρά αλλά και πολύ μεγάλα συνάμα τα οποία μας πονάνε στο Ηράκλειο. Εσείς λέτε πάρα πολύ απλά, εγώ ξέρετε έπαιζα και μπάσκετ τόσα χρόνια ή συνεχίζω να παίζω και να αθλούμαι, ξέρω ποια είναι τα τρωτά σημεία. Αναφερόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν, στα πεζοδρόμια, στους δρόμους οι οποίοι καταλαμβάνονται από αυτοκίνητα, μηχανάκια, ράμπες και πεζοδρόμια έσχος, ανεβοκατεβάσματα που δεν μπορεί να περπατήσει κανένας. Εγώ σας λέω πάρα πολύ απλά ότι έχω σταματήσει και το περπάτημα, κυρία Τερζάκη, και το κάνω προσωπικό γιατί νομίζω ότι είναι καλύτερα έτσι. Γιατί σπάω τα ποδάρια μου όσο μεγαλώνω σε αυτές τις απότομες τομές κλίσης, τις λακκούβες που έχει το Ηράκλειο. Είναι απίστευτα όλα αυτά. Είχα παλαιότερα το 99 το πήγα στη δουλειά μου ένα ατύχημα και φύγανε οι δρόμοι. Δεν αποζημιώθηκα ποτέ γι' αυτό. Ποτέ. Γιατί είχε μια λακκούβα η οποία έμπαινε στο ολόκληρο μέσα με το μηχανάκι. Έπεσα μέσα στη λακκούβα, βρήκα τον κύριο Κουράκη, μου ήρθε να το δούμε. Δεν φέρνω αυτήν την κύριο Κουράκη, γιατί ξέρετε είναι θέματα τμήματων. Ο άνθρωπος έκανε ό,τι μπορούσε, κάνει και έργο στο Ηράκλειο. Γιατί πρέπει να τα λέμε και τα καλά και τα κακά τη κάθε δημοτική αρχή. Ούτε με τον κύριο Λαμπρίνο προσωπικά έχω κάτι, με τον κύριο Κουράκη, ούτε με τι παλαιότερε δημοτικέ αρχέ. Τα καλά πρέπει να ακούγονται. Όπως έκανε έργο, έκανε παραλιακή. Πάω στην Αθήνα συχνά, το έχω ξαναπεί πολλές φορές στις συνεντεύξεις μου τελευταία. Και μου λένε: έχω κατέβει και έχω πάει στα Χανιά. Τα Χανιά, τι περισσότερο έχουν από εμάς. Δηλαδή, είμαστε ένα νησί, ένα. Δεν μπορώ να ακούω, δεν έχουμε να περπατήσουμε. Έδαφε στον Καράβολα. Έκανε παγκάκια. Τα παιδάκια πάνε και έχουν το συντριβάνι. Έχουμε τόσες δυνατότητες να κάνουμε. Είμαι μπροστά στην Κοραή, τον κατηλημένο αυτό το κτίριο, το οποίο είναι μέσα στη, έχει βρωμιά, είναι εστία μόλυνσης. Μου λέει μια κυρία που φώνησα κάτι, ότι ξέρει ότι δεν καθαρίζει ο Δήμος στην Κοραή του σημείου, ότι το σπίζουν μόνοι τους κάθε πρωί εμπόροι, επιχειρηματίες. Ξέρετε ότι δεν στολίζεται, το μόνο κομμάτι που στολίζει είναι η Κοραή μας. Δεν κάποιο το στολίζει. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα το 2023. Να έχουμε σοκάκια εγκατελειμμένα. Πηγαίνουμε τον κύριο Καραμανάκη να μην έχει φωτισμό καταρχήν. Δηλαδή είναι ντροπή να μην έχουν φωτισμό. Αντιλαμβάνουν την ενέργεια μέχρι τις 10 να ανάβουν, αλλά κάποιοι κεντρικοί δρόμοι πρέπει να έχουν φωτισμό. Ένα παιδί που σχολιάζει το φωτιστήριο δεν μπορεί να πάει σε ένα σοκάκι να κινδυνεύει η ζωή του. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Όταν πάει να πάρει ο γονιό του την πλατεία Ελευθερία στη Λιοντάρια και είναι σκοτεινά. Αυτό δεν υφίσταται το 2023. Το πιο βασικό φωτισμό, καθαριότητα, πράσινο. Είναι και αθλητισμό. Αυτά τα τέσσερα να έχουμε, τα έχουμε όλα. Ζούμε σε ένα Ηράκλειο, σε ένα νησί που δεν κατάλαβε ποτέ του κρίση καταρχήν το 9. Όλη η Ελλάδα πεινούσε και η Κρήτη ήταν αλόβητη. Γιατί έχει πάρα πολλά φόντα. Δεν έκανε το πράσινο νησί, εγώ δεν είδα ποτέ μου πράσινο νησί στην ουσία. Είμαστε ένα αυτόνομο νησί, το οποίο όμως δεν εκμεταλλεύονται σωστά. Μάλιστα. Βασικές. Δεν έχουμε δρόμους, γι' αυτό έχουμε τόσα ατυχήματα. Δεν είναι το πράσινο νησί, πού είναι το πράσινο νησί, που θα σου αφήνετε δρόμους. Δεν τώρα πάνε να φτιάξουν τον ΒΟΑΚ. Δεν έχω τι να σας απαντήσω. Απλά αντιλαμβάνομαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ο καθένας από εμάς που σας ακούει όλα αυτά τα οποία λέτε. Ζω σε αυτή την πόλη και πονώ καθημερινά. Ακριβώς. Είναι ο πόνος και η πικρία για αυτά τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν τα απλά για να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο και ξαναπάμε πάλι ξανά μενά από την αρχή για να το ξαναδούμε πάλι από την αρχή για να ξαναμιλήσουμε και να σχεδιάσουμε. Στην υποψήφιό μου είναι αυτό, ότι μόλις βγούμε και αν τα πάμε καλά, εγώ ακόμα και να εκλεγώ και να μην εκλεγώ, θα μην δείξω στην υπαρολόγηση στα παιδιά που θα εκλεγούν, να του βοηθήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ. Γιατί δουλεύω σε μια εταιρεία 25 χρόνια, έχω την εμπειρία, παλεύω τα θηρία, γιατί η εταιρεία αυτή είναι πολύ μεγάλη, όπως καταλαβαίνετε. Έχω ένα μεγάλο μέρος στην επιχείρηση. Είμαι καταρχήν, δεν είμαι απλώς υπάλληλος, είμαι συνεργάτη τα πλέγματα στέλεχου. Μην μετακινήσετε όμως πάρα πολύ, ξέρετε, γιατί δεν σας ακούμε με ευκολία. Α, συγγνώμη, πήγα λίγο το κινητό στο πλάι. Ναι. Και με έχει βοηθήσει ο άνθρωπος αυτός να σταθώ στα πόδια μου, πήγα 22 χρονών.
Και όμως βλέπω ότι ενώ έχει το Ιράκι τόσες δυνατότητες, σαν να υπάρχει ένα εμπόδιο για να γίνει όλο αυτό, να φύγει αυτή η ομίχλη από την πόλη μας, να το πω εντός εισαγωγικών. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα αν υπάρχει διάθεση, ομαδικότητα και εργατικότητα. Όταν υπάρχουν αυτά τα τρία, κάνουμε τα πάντα. Και η Ελλάδα στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ενωθούμε, τα κάνουμε τα πάντα, καταφέρνουμε. Δεν είναι τυχαίο ότι ένα παιδί αρρωσταίνει και ενωνόμαστε όλοι Κρήτη και κάνουμε επεμβάσεις στην Αμερική με δικά μας χρήματα. Και όχι μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει συμμετοχή. Γιατί η Ελλάδα, αυτό είναι η ανθρωπιά τη, ότι είμαστε μια ομάδα και μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ σαφέστατα. Εγώ κρατάω αυτές τις παρατηρήσεις σας. Αυτό που αναφέρατε σαν τρίπτυχο, νομίζω είναι πάρα πολύ βασικό. Αγάπη, διάθεση, ομαδικότητα για να καταφέρουμε να αυτό πάμε. Αυτό το τίμημα του Καραμαλάκη του Μιχάλη αυτή τη στιγμή, αυτό μας λέει. Να είμαστε όλοι μια ομάδα, μια γροθιά. Και αν δείτε τις περιοδίες που κάνουμε στις γειτονιές, δεν είμαστε ούτε παράταξη, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε παράταξη. Δεν υπάρχουν ούτε κόκκινες ομάδες, ούτε μπλε, ούτε πράσινες. Υπάρχουν οι άνθρωποι. Εγώ θέλω να πιστέψω στην Τερζάκη, στην κάθε Τερζάκη ενός υποψήφιου μου για τους ανθρώπους. Γιατί έχουμε δείξει βλέπω στον ιδιωτικό τομέα που ξέρουμε πώς σημαίνει. Δουλεύω, τρέχω καθημερινά. Δεν είμαι σαν γραφειοκό απλά σφραγίδα. Δεν θέλω να πω κάτι στους ανθρώπους αυτούς. Γιατί όλοι κάνουμε το έργο μας καθημερινά. Άλλες με τον καλύτερο τρόπο και άλλες με τον λιγότερο τρόπο. Mm-hmm. Αλλά πρέπει να είμαστε μια ομάδα και να υπάρχει ομαδικότητα και εργασία. Απόλυτα κατανοείται, είστε η κυρία Τερζάκη σε όλα αυτά τα οποία αναφέρεστε μέχρι στιγμής, αυτά τα οποία σας πονάνε, αυτά τα οποία βλέπετε, ζείτε, βιώνετε κυρίως στην καθημερινότητά σας μαζί με όλους εμάς τους υπολείπους και βέβαια μέσα από την διεκδίκηση όλο αυτό το πάθος το οποίο σας διακρίνει αυτή την ώρα, όση ώρα σας ακούω, για να το αλλάξουμε και να γίνει το Ηράκλειο πολύ καλύτερο για όλους μας. Να το ευχηθώ. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Και πάλι μετακινήστε. Συγγνώμη, και πάλι μετακινήστε ή κάτι δεν πάει καλά. Είμαι στον δρόμο τώρα και γι' αυτό ίσως δεν με ακούτε πολύ καθαρά για κάποιο λόγο. Ναι, για πείτε μου. Η δέσμευση του κυρίου Καραμαλάκη είναι την επόμενη μέρα που θα βγει. Θα είμαστε όλοι μια ομάδα, μια γροθιά. Ακόμα και δεν εκλεγούμε. Πολλά άτομα το έχουν δηλώσει αυτό. Για να κάνουμε κάποια πράγματα που ακούμε από τον κόσμο στην περίοδο, να κάνουμε πράξη. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι μόνο τη μέρα της κάλπης, είναι και μετά την κάλπη. Έχει είναι πιο σημαντικό. Κρατήσαμε τη σκέψη σας, κρατήσαμε όσα μας είπατε. Εγώ να σας ευχηθώ καλή δύναμη και καλή συνέχεια, κυρία Τερζάκη. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε και μου δώσετε το βήμα. Καλά να είστε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.